Τώρα, τι να πω. Αυτό που είχα να πω, και ήθελα να πω, ότι πόσο ταιριάζει, Θανάση, μοιράστε λίγο εκεί που είναι όρθιοι οι άνθρωποι καρέκλες. Έχουν. Όχι, δεν έχουν. Πόσο ταιριάζει το Ευαγγέλιο με όλα αυτά που η παρέα μας περνάει αυτές τις μέρες. Πάει έναν ασθενή, κάποιος το γιο του, άρρωστο, στο Χριστό γονατίζει. Του λέει πριν ότι τον πήγα στους μαθητές σου και δεν έκανε τίποτε. Και μετά του λέει, ο Χριστός, ήδη να σε πιστέψε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Εάν μπορείς, του λέει, να πιστέψεις, σε αυτό που πιστεύει όλα είναι δυνατά. Και του φωνάζει ο Χριστός, ο Πατέρας. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία και πίστη και απιστία μαζί. Απιστία κατά το ανθρώπινο, πίστη κατά το θεϊκό. Και αμέσως τον έκανε καλά. Γιατί βιάστηκε, λέει μετά το Ευαγγέλιο, να τον κάνει καλά. Γιατί είδε ότι σημαίρεε ο κόσμος και δεν ήθελε να δει το θαύμα. Ο Χριστός ό,τι έκανε, προσπαθούσε να το κρύβει. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, τι ωραία φράση. Αν σου συμβαίνουν, λέει, θαυμαστά γεγονότα στη ζωή σου, λες δόξα το Θεό και το ξεχνάς. Βλέπω πολλές φορές να καθιόμαστε. Έκανε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Και διάβαζα χτες ότι το θαύμα δεν γεννάει πίστη. Δεν μας φέρνει πίστη το θαύμα. Η πίστη μας φέρνει θαύμα. Ξαναλέω, δεν χρειαζόμαστε θαύματα για να πιστέψουμε. Τα θαύματα γίνονται όταν πιστεύουμε. Πρέπει να δεχόμαστε τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Και έλεγε η γιαγιά μου, η αγράμματη παντελώς, αλλά σοφότατη στην καρδιά της, που είχε και πολύ αγάπη και φαίνεται ότι είχε και πολύ Θεό. Έλεγε λοιπόν η γιαγιά μου, να πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει. Γιατί ο Θεός είναι πιο δυνατός από τον διάβολο και πάνω από κάθε κακό. Να το πιστεύεις πολύ. Και κάπου αλλού διάβασα. Τι είναι πίστη, λέει, και εμπιστοσύνη στον Θεό. Γιατί πίστη τι είναι? Να εμπιστεύομαι κάπου κάτι που δεν το βλέπω, δεν τον βλέπω το Θεό. Βέβαια δεν τον βλέπουμε το Θεό, γιατί ο Θεός δεν έρχεται στην καρδιά μας, γιατί η καρδιά μας είναι γεμάτη από άχρηστα πράγματα. Μπορείτε λίγο έξω, όσο γίνεται, να μην μιλάτε, γιατί κάποιοι μου κάνουν παράπονο μετά.
πήγαινε πες και δεις που μοιράσουν τα κόλπια. Αν γίνεται να τα μοιράσουν όλα. Μη λένε για τι φαγητό θα κάνω σήμερα. Το πούνε μετά από τους λόγους. Αρκεί με αμνηστήσει μόνος. Διάβασα λοιπόν κάπου ότι πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό είναι να σε λέει πιασμένο σε ρίζες δέντρο στο κρεμό, να φωνάζεις στο Θεό, Θεέ μου που είσαι. Πού είσαι Θεέ μου, σε θέλω τώρα, σε φανάκι, σώσε με. Και να σου λέει ο Θεός, ακούστε το αυτό, να σου λέει ο Θεός, εδώ είμαι, άσε τα χέρια σου και να αφήνεις τα χέρια. Έτσι να το εμπιστευόμαστε, το Χριστό. Έτσι να τον εμπιστευόμαστε. Ήμουνα κάποια φορά στο Άγιον Όρος, στο Γερο Χαραλάμπη, Αγία Ψυχή ο Παππούς, στην Αγία Άννα, στο Άγιον Όρος. Την πρώτη φορά που είχα πάει στο μοναστηράκι αυτό, στο καλύβι αυτό, και από εκεί έγινε γεροντάς μου και πνευματικός, ο πατήρ Νεκτάριος που είναι εκεί. Και μου λέει ο πατήρ Νεκτάριος, ο Χρήστο, πότε θα βγεις έξω από το όρος. Του λέω αύριο. Μπορείς μόνο να μου κάνεις μία χάρη. Σε σένα, του λέω γεροντά. Να σου φιλήσω και τα πόδια. Να σε πάρω, λέω, γκότσα και να σε βγάλω έξω. Όχι, λέει, δεν θέλω εμένα. Λέει, θέλω να βγάλεις έξω τον παππού. Έχει κάποιες αρρώστιες και πρέπει να τον δει γιατρός. Εμένα δεν δέχεται να βγει. Πάω λοιπόν στον παππού, τον γέρο Χαραλάμπη. Άγιος, αλλά μπόρεσε και κρύφτηκε και έφυγε κρυμμένος Άγιος. Του λέω, παππού, αύριο ακούστε το. Αύριο, του λέω, που θα βγω. Λέω, να σε πάρω μαζί, να πάμε έξω να σε δει κανένας γιατρός. Και μη φοβάσαι, εγώ θα σε πάρω, εγώ θα σε φέρω. Και αν χρειαστεί μια, δυο, τρεις μέρες να μείνεις, θα μείνεις στο σπίτι μου. Δικό σου το σπίτι, εκεί θα μείνουμε και θα κάνουμε, λέω, και τα καλογερικά. Με κοιτάει, δακρύζει και μου λέει, ντρέπομαι, αλλά θα σου πω, δεν μπορώ να πω. Του λέω, παππού μου, δεν θα πληρώσεις τίποτα, παππού μου, θα σε πάω εγώ, παππού μου, θα σε έχω, σαν τον παππού μου. Όχι, ντρέπομαι, Χρήστο, κάνεις τα κλάματα. Και τι μου είπε μετά. Το καλύτερο δίδαγμα που πήρα στη ζωή μου. Βρέπω από Χρήστο μου. Είμαι εδώ στο Άγιον Όρος και διακονώ ως παπάς κάθε μέρα λειτουργία την Αγία Άννα 67 χρόνια. Είχε πάει από 17 χρονών παιδάκι. Ήταν τότε 80 και τον είχαν κάνει παπά νωρίς και ανεβοκατέβαινε να πάει να λειτουργεί κάθε μέρα στην Αγία Άννα. Και με έχει η Αγία Άννα μη στάξει και μη βρέξει, μου λέει. Τώρα πίσω θα της πω εγώ, δεν είσαι καλή ούτε προστάτης, ούτε βοηθός, ούτε γιατρός, ούτε τίποτα, είσαι άχρηστη. Εγώ θα πάω να βρω άλλους γιατρούς. Το είπε, έκλαψα, τον αγκάλιασα και του λέω, παππού μου,
χίλια συγγνώμη, δεν θα σε πάρω. Τώρα και να μου πεις να με πάρεις, δεν θα σε πάρω. Γιατί όντως εσύ έχεις παραπάνω για τον. Μη μου πείτε όμως τι αντιβάλλει ο πειρασμός σκέψη. Εμείς δεν είμαστε εκεί που το γερό θα λάβεις. Εμείς και την προσευχή θα κάνουμε, αλλά και τους γιατρούς θα ακούσουμε. Εύκολοι κάποιοι να αρπάξουν το λόγο και να πούν «Ω, παπάς είπε, τέρμα οι γιατροί, τέρμα τα φάρμακα, τέρμα οι θεραπείες, τέρμα και τα εμβόλια». Θαύμασα όμως και ξέρετε κάτι, ο Γεροχαραλάμπης είχε αγιοσύνη πολύ και κρυμμένη. Να σας πω μόνο δύο γεγονότα για να καταλάβετε τι σημαίνει αγιοσύνη σε έναν απλό άνθρωπο. Είχαμε πάει μια άλλη φορά, αφού γνωριστήκαμε, πηγαίναμε συνέχεια. Ειδικά ο μικρός μου, ο γιος ο Σεβαστιανός, έφευγε πολλές φορές μαθητής που ήταν μόνος, πήγαινε τριήμερο στο όρος για να προσέχει αυτόν τον παππού, τον είχε σαν παππού τον έννοια, μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Ένα βράδυ είχαμε πάει εκεί μια μέρα, όλη την ημέρα εμείς περπατούσαμε, πήγαμε σε άλλα κελιά να προσκυνήσουμε, το ξέρε ο παππούς, ο οποίος περπατούσε πάρα πολύ αργά και δύσκολα με το πί. Και τι ώρα θα ξυπνήσουμε το πρωί να λειτουργήσουμε, κανονίσαμε με τον πατέρα Νεκτάριο να ξυπνήσουμε τη σύμβηση, να κάνουμε τον όθρο και τη λειτουργία μας. Ο μικρός πέρασε να δει πριν έρθει στη λειτουργία τι κάνει ο παππούς. Ο παππούς είχε πέσει κάτω από το κρεβάτι και ακούω το μικρό να το μαλώνει, ρε παππού, τι ώρα έπεσες κάτω, εγώ γιατί δεν το κατάλαβα, με φώναξε. Όχι παιδί μου, όχι, σε λυπήθηκα, γιατί χτες αυτός ο χαζός ο πατέρας όλη την ημέρα σε έτρεχε. Και είπα, κουρασμένο το παιδί, και τι ώρα έπεσε, δεν ξέρω, και τι έκανες κάτω τόσες ώρες. Ακούστε τι είπε. Πήρα, τράβηξα το κομποσκινάκι από το κρεβάτι μου και όλη τη νύχτα έκανα κανόνα για σας, έλεγε προσευχή. Και αγάπη, και διάκριση, και προσευχή. Μια άλλη φορά, λειτουργούσα στο κελάκι και βγαίνω να κοινωνήσω. Ο παππούς καθόταν εκεί στην άκρη, στην πόρτα του κελιού. Εκεί είχε θέσει του με κάποια μαξιλάρια να μην τον ενοχλούν. Και κάνω να πάω να τον κοινωνήσω. Όχι, μου λέει. Ο Χριστός να έρθει μέχρι εδώ. Περίμενε εκεί. Και γρήγορα όσο μπορούσε ήρθε να κοινωνήσει εδώ. Μια άλλη φορά αυτός ο παππούς μου διηγήθηκε μια ιστορία. Ήταν μία μέρα, λέει, που έπρεπε να λειτουργήσω εγώ στην Αγία Άννα. Το καλύβι του από την Αγία Άννα πρέπει να είναι γύρω στα 1500 σκαλοπάκια. Σηκώνομαι, λέει, και βλέπω έξω να βρέχει, να γίνεται χαλασμό. Λέω στο γέροντα, γέροντα, γεροκύριος, και αυτός έχει ψυχή. Γέροντα, τι να κάνω. Τι εδώ πράξεις, του λέει. Θα πας. Και άμα είναι κανένας να κοινωνήσει και μετά πεθάνει, θα πάει κοινώνητος. Θα πας, του λέει. Έβαλα μετά, πήγα. Τα παπούτσια, τα ρούχα, όλα στάζανε.
Αφού μπήκαμε στο ναό, λέει, και πλημμύρισε ο ναός από νερό. Είμαστε, λέει, 2-3 μοναχοί και ένας λαϊκός. Δύσκολα έφτασε μέχρι το ναό να κοινωνήσει. Μόλις, λέει, κοινώνησε, έφυγε. Μετά, λέει, από λίγες μέρες, του στέλνει ο γιος του ένα χάμα στη μονή, όχι σε αυτό, και λέει, σας ευχαριστώ που εκείνο το βράδυ, παρά την κακοκαιρία, κοινωνήσατε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή μου ερωμημένος. Να πω και μια άλλη φορά, ένας παπάς του χωριού μου, Παπαγιώργης, εκείνο του χωριού που ήξερε τι σημαίνει εκκλησία, τι σημαίνει διακοινωνία, τι σημαίνουν όλα. Είναι η γιαγιά μου στα τελευταία της. Εκείνο το χωριό με το χωριό, το χωριό μου με ένα άλλο χωριό διπλανό, καλή ώρα όπως αυτό, είχαν τον ίδιο παπά. Ο παπάς εκείνη την ημέρα λειτουργούσε στο άλλο χωριό. Στέλνουν κάποιον να πάει να του πει 9:30 με τα πόδια. Ανάμεσα δεν είχε δρόμο. Και του λένε, Παπαγιώργη, η κυρία Θεοδόρα φεύγει από τη ζωή. Τώρα καλό μου να πω διευθόν και έρχομαι. Όπως ήταν έτσι θυμμένος, παίρνει τη διακοινωνία και έρχεται. Ποιο είναι το θαυμαστό όμως? Μόλις μπαίνει στην αυλή, του λέει η μάνα, η κόρη της γιαγιάς. Αχ, παπά μου, έφυγε. Εκείνη την ώρα, λέει, τι παπά μου έστειλαν αυτοί. Τι παπά μου έστειλαν. Εκείνη την ώρα καταραίει, κάθεται κάτω, φυγμένος όπως ήταν, και αρχίζει να κλαίει. Να κλαίει με μάτια δάκρυα. Μία ώρα. Και λέει σε αυτόν που τον ειδοποίησε, γιατί μωρέ δεν μου είπες να έρθω πιο γρήγορα τρέχοντας να την προλάβω. Τι θα πάω. Παγιώργης. Λεβέντης. Δίδαγμα η όψη του είναι. Και μια άλλη φορά για τον κύριο Χαραλάμπη και να τελειώσω. Ήμουνα εκεί με τα παιδιά μου και με κάτι φίλους μας. Ο γέροντας της Μονής, ο πατήρας Νεκτάριος, είχε φύγει. Άφησε εμένα στο πόδι του και έκανα ό,τι ήθελα. Βλέπω στον κήπο κάτι ραδίκια, όμορφα, μεγάλα, ωραία, τρυφερά. Λέω, θα πάω να μαζέψω τα ραδίκια για τον παππού, να τον τιμήσω, λέω, ο παππού Νεκτάριος, πού να προλάβει ο καημένος, τόσα που έχει να κάνει, μόνος του είναι. Πηγαίνω λοιπόν, με βλέπει ο παππούς, βγαίνει σιγά 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 στη βεράντα, στο παρκόνι, σε ευχαριστώ, παπά Χρήστο, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πηγαίνω πάνω, τα πλένω καλά, τα καθαρίζω, ήρθε και ο παππούς, προσπαθούσε με τα χεράκια του να με βοηθήσει. Αφού τα πλήνα 3-4 χέρια, τα βάζω να βράσω. Ραδίκια δεν είναι, δεν ξέρω μα τι πήγα. Εγώ όμως, ακούστε το τώρα, χύνω το πρώτο νερό. Ακούω τον παππού να τσαντίζεται πίσω. Γιατί πάρει μία λέω στον άλλον που ήταν μαζί μας λαϊκός, αλλά τον ήξερε, πήγαινε συχνότερα από εμάς και πιο παλιά. Τι έπαθε ο παππούς? Α, λέει, δεν ξέρεις. Ήθελε το νερό που έξερες να το πιει και δεν ζάχαρο. Παλά θεμάσαι, του λέω, και γιατί δεν μου το έπαιρες. Άλλοι περίμενα να δω τι θα κάνεις. Έφυγε ο παππούς. Βρε παππού, έφυγε. Πηγαίνω πάνω,
αφού τελείωσα και δεν ήταν ακόμα ώρα για φαγητό, πηγαίνω πάνω και κάθομαι στο κελάκι και ακούω έξω τον άνθρωπο να περπατάει με το πι, πέρα δόθηκε, πάει πέρα δόθηκε. Βγαίνω έξω και τι μου λέει. Προσπαθεί να μου βάλει μετά μια συγγνώμη, Παπα Χρήστο, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Μέσα μου λίγο σε κατέκρινα, βρε παιδί μου, σε κατέκρινα, συγχώρεσέ μου, συγχώρεσέ μου. Έλα βρε Παπα, τι λέω, τι έχεις. Κατάλαβα τις εικόνες. Δεν έχει σημασία εγώ να σου φιλήσω τα πόδια. Έρχεται η ώρα του φαγητού μπροστά σε όλους. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Παπά. Μετά, την άλλη μέρα που έφευγα, βγήκε έξω στην έξω πόρτα να μου ξαναβάλει μετάνοια. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Θέλω να ξανάρχεσαι, μη πικράμικες, μη πω αυτό, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ρωτώντας μετά τους άλλους πατέρες της Αγίας Άννας, τι μου είπανε, έτσι αγίασε ο Γεροχαραλάμπης. Ο Γεροχαραλάμπης έχει 60 τόσα χρόνια, μου είπαν, εδώ παπάς. Δεν τσακώθηκε, δεν πικράθηκε, δεν χαλάστηκε με κανένα. Μια άλλη φορά τώρα του το είπα αυτό, του λέω έλα εδώ καιρό καλαλαμικά, πες μου το μυστικό. Πώς γίνεται και δεν πικράθηκες με κανέναν, με κανέναν, με κανέναν, με κανέναν, δεν έχω καθαρή την καρδούλα μου. Πώς γίνεται αυτό του λέω. Όταν ήρθα λέει νέος καλόγερος μου, διάβασα κάπου ότι ο πιο σίγουρος δρόμος να πας στον παράδεισο είναι να μην πικραθείς με κανέναν. Και είπα, λέει, δεν κάνω πάρα να πικραθώ, κάνω μετάνοια, στους φυλάω τα πόδια, του ζητάω συγγνώμη για να είμαι καθαρός. Αυτό ήταν ο Γεροχαράλαμπης. Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε τον Ακάθιστο Ήμου. Παρασκευή όλη μέρα και Σάββατο όλη μέρα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, εξομολογώ απέναντι. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, μία μέρα, θα την δείτε και στο πρόγραμμα, ένα πρωί, θα το βάλω να εξομολογήσω και εδώ. Όσοι θέλετε, για να μην πείτε ο παπάς εξομολογεί εκεί, αλλά είναι προηγμένοι, δεν θα εξομολογηθώ εδώ. Και ήθελα να κάνετε προσευχή αυτές τις μέρες. Και για την οικογένεια του παιδιού του βασιλάκη μας, του Αγγέλου μας, εγώ Άγγελο Βασίλειο τον λέω, αλλά και για τη Μαρία μας, σας παρακαλώ. Η Μαρία μας, η Μαρία μας, είναι η υπέροχη σύζυγος του Παναγιώτη, που με διακοπεί χρόνια και χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Θα σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Κοντάω μαζί τους και προσέχω. Θέλω να βοηθήσετε λίγο και για τα λουλούδια του επιτάφιο. Το κάνουμε όμορφο και φέτος. Και επιπλέον, να ξέρετε σήμερα θα φύγω πόνος, να το κάνω και θα πάω μέχρι τα Τρίκαλα να μιλήσω. Παντού με ζητάνε, αλλά παντού λέω που είμαι παπάς. Στην αρχή παραξενεύονται, μου λένε, είσαι σε δυο χωριά που έχουν από 10-15 κατοίκους το καθένα. Ναι, λέω, αλλά οι 15 γίνονται 115 και 215 και 315. Διακόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.